σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να χαίρεστε που είμαστε στο γνώριμο παλιό μας setting και αυτή τη φορά δεν είμαι μαζί μου, ο Θάνος, είμαι μόνη μου και πάμε να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό σήμερα. Θέλω να μιλήσω για ένα περιστατικό το οποίο δεν αναφέρθηκε προφανώς στα ελληνικά media γιατί δεν αφορά την Ελλάδα, έχει να κάνει με την Ισπανία όπου 5 άντρες βίασαν μια κοπέλα. Και η ποινή τους ήταν απλά 5 μήνες. Όπως εμείς έχουμε εδώ το πανηγύρια και έχουν σε κάθε γειτονιά, πόλη, χωριό, διάφορα πάρτι πέθρια που γίνονται. Και γίνονταν και το πάρτι της περιοχής τους τέλος πάντων και είχαν βγει όλοι φυσικά, πίνουνε, γίνεται χαμός. Και την ώρα που γύρισαν στο σπίτι της η κοπέλα, τα ξημερώματα απλά την έπιασαν και τη βίασαν 5 άντρες. Και όχι απλά τη βίασαν και όλες την ξυλοκόπησαν. Αλλά δεν είναι κάτι που έγινε τυχαία επειδή και αυτοί είχαν πιει κτλ. Κτλ. Ήταν προσχεδιασμένο και έχουν βρεθεί συνομιλίες των παιδιών στα κινητά τους, τις οποίες και έχει η αστυνομία. Είναι αστείο γιατί στην Ισπανία, αν κάποιος βρει αστυνομικό, πρέπει να μείνει στη φυλακή 1,5 χρόνο. Αλλά αν γίνει ένας ομαδικός βιασμός, απλά 5 μήνες, γιατί έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη παντού. Ας μην κουνήσουμε τα δαχτυλάκια μας όμως να κοροϊδεύσουμε τις άλλες χώρες τη δικαιοσύνη τους στη στιγμή που στην Ελλάδα επίσης συμβαίνει αυτό με διάφορους βιασμούς, με διάφορες καταγγελίες που απλά αφέθηκαν ελεύθεροι. Η δικαιολογία του δικαστή ήταν ότι δεν έδειξε η κοπέλα κάποια αντίσταση, γιατί είναι πολύ φυσιολογικό όταν είσαι όλο το βράδυ έξω και σε πιάνουν 5 άντρες μαζί να μπορέσεις να δείξεις κάποια αντίσταση. Και δεν είναι ότι είναι γυναίκα και άντρας, είναι οποιοδήποτε και ένας άντρας να είναι, άμα τον πιάσουν 5 άντρες. Πώς ακριβώς θα δείξει αντίσταση. Αλλά αυτή ήταν η δικαιολογία τους, ότι εφόσον δεν υπάρχουν σημάδια αντίστασης, η κοπέλα ξεκάθαρα το ήθελε. Οπότε δεν είναι βιασμός, είναι απλά μια αλφα, βήτα, γάμα κακοποίηση, κάπως έτσι το χαρακτήρισαν. Είναι προφανώς πολύ τραγικό αυτό, αλλά ας μην πιάσουμε τη δικαιοσύνη, ας πιάσουμε τον κόσμο. Πώς αντέδρασε ο κόσμος σε αυτό? Λοιπόν, πέρα από την πορεία την ημέρα της γυναίκας, που στην Ελλάδα κάνει, περισσότεροι δεν ξέρουν γιατί γίνεται και δεν γίνεται βασικά καν πορεία. Στην Αθήνα, πόσο ξέρω, έγινε. Στη Θεσσαλονίκη παίζει να έγινε μια μικρή, αλλά ναι, όλη την ημέρα της γυναίκας απλά δίνουν λουλούδια και χαίρονται. Η κοινωνία ωστόσο της Ισπανίας την ημέρα της γυναίκας σε όλες τις πόλεις τους κάνουν όχι απλά μεγάλες πορείες. Μιλάμε για 300.000 άτομα στους δρόμους, την κυριολεξία. Και υπάρχουν και φωτογραφίες και άρθρα που μπορώ να σας αφήσω από κάτω. Με ενδιαφέρεστε να δείτε και δεν με πιστεύετε. Εννοείται πως όταν βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου, όλη την επόμενη μέρα κατέβηκαν στους δρόμους, ξανά πορείες, χαμός. Και όχι απλά κάποιοι υπερβολικοί φεμινιστές, αλλά μιλάμε και για influencers της χώρας, μιλάμε και για γνωστούς ηθοποιούς κτλ. Που επίσης συμμετείχαν σε αυτές τις πορείες ή κατέβηκαν και εκτέλεσαν την άποψή τους. Ας μην μιλήσω για τους διάσημους της χώρας μας, που προφανώς και δεν θα συμμετείχαν σε κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρουν καν τι γίνεται. Και μου φαίνεται αστείο γιατί πολλές φορές συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με την Ιταλία και την Ισπανία που έχουμε τόσο κοινά και ταιριάζουμε τόσο πολύ. Αλλά δεν σημαίνει αυτό. Άμα στην Ισπανία θεωρούν ότι δεν είναι προοδευτικό που ο δικαστής δεν κατάλαβε τι συνέβη και δεν ήταν δίκαιος με την κοπέλα, στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πιο πίσω. Οπότε δεν ξέρω πώς νιώθουμε γι' αυτό. Ακόμα και εσύ, viewer που βλέπεις, μπορεί να λες τι λέει αυτή και σιγά τι έγινε και ας πρόσεχε. Δεν ξέρω, είναι λυπηρό πάρα πολλές φορές που και διάφοροι influencers βγαίνουν και έξω και μιλάνε για τα δικαιώματα των γκέι και τα λοιπά και όλοι χειροκροτάμε γιατί μπράβο που είναι τόσο ανοιχτό μυαλί. Αλλά στην ουσία κάποιες πράξεις τους αναιρούν τα πιστεύω τους. Και δεν τους κατηγορώ γιατί όλοι κάποτε δεν ξέραμε κάποια πράγματα και θεωρούσαμε ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό. Το θέμα είναι να μάθουν όμως κάποια πράγματα. Το θέμα είναι όταν βλέπεις κάτι και ακούς κάτι να το δέχεσαι και να λες ας ακούσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μου το λέει αυτό. Να δηλώνεις ότι είσαι υπέρ των γυναικών, αλλά να θεωρείς ότι ο φεμινισμός είναι ταμπού και είναι αρνητικός, είναι λίγο περίεργο και πρέπει να ψαχτείς το τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, έχει πλάκα προς το εξωτερικό, δεν διανοείται κάποιος να πει δεν είμαι φεμινιστής. Και στην Ελλάδα είναι κάτι που λένε και οι κοπέλες. Αλλά κάποιοι, ωστόσο, γιατί θεωρούν ότι είναι cool να το λες αυτό και να φοράς μια μπλούζα που λέει feminist και τέτοια, δηλώνουν ότι είναι φεμινίστριες, αλλά δεν το δείχνουν στις ανθρώπινες τους σχέσεις, το πώς συμπεριφέρονται στη σχέση τους, στο αγόρι τους. Στο πώς συμπεριφέρονται όταν το αγόρι τους μπορεί να στεναχωρηθεί, να κλάψει και man up είναι η πρώτη φράση που τους έρχεται στο μυαλό. Μπορεί να δηλώνεις φεμινίστρια και να είσαι όντως και να πηγαίνεις στις πορείες και σε όλα αυτά. Αλλά ο τρόπος που καταναλώνεις, θεωρείς πως υποστηρίζει κάποιες άλλες γυναίκες που υπέφεραν για τον τρόπο που καταναλώνεις. Δεν νομίζω και δεν είμαι εδώ για να δείξω, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και εγώ κάνω λάθος. Και πάνω σε θέματα που γνωρίζω κάποιες φορές. Κάποιες φορές εννοείται πως δεν μπορείς να τα κάνεις όλα σωστά. Αλλά αυτό που ζητάω και αυτό είναι ο σκοπός που κάνω και το βίντεο είναι να υπάρξει παραπάνω γνώση για κάποια θέματα, παραπάνω σκέψη να το πω έτσι. Και αυτό που είναι πιο σημαντικό για μένα είναι πιστεύω να γίνονται φανερά διάφορα θέματα αρνητικά που συμβαίνουν και όχι όταν μας συμβαίνει κάτι να το κρύβουμε γιατί είναι ντροπή και κακό και τι συμβαίνει. Καλό είναι να μιλάμε και κυρίως να αντιδρούμε γιατί όταν δεν αντιδρούμε είναι όταν κάτι φαίνεται ως αποδεκτό.
πάρα πολλά θύματα διάφορων μορφών κακοποίησης κτλ. Δεν αντιδρούν γιατί είναι δύσκολο προφανώς στην κατάστασή τους να αντιδράσουν. Αλλά καλό τους τρίτους ή φίλους τους που ξέρουν ότι έχει συμβεί να κάνουν αυτοί κάτι. Έστω, δεν ξέρω, να δείξεις τι έχει κάνει ο άλλος. Γιατί άμα, ας πούμε, κάποιος γνωστός σου κάνει κάτι κακό και απλά όλοι το γλώσσουμε και δεν πούμε τίποτα, αυτός θα το ξανακάνει. Αν όμως τον αποκλείσουμε από την παρέα και το συζητήσουμε μαζί του, του πούμε ότι φίλε, αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό, ήταν κακό, ήταν λάθος. Γιατί τη στιγμή που γνωρίζεις αλλά δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό, είσαι υπέρ του θήτη. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα θύματα απομονώνονται και τις περισσότερες φορές τα θύματα νιώθουν άσχημα για τους εαυτούς τους και νιώθουν πως οι ίδιοι φταίνε. Και αυτό αυξάνεται τη στιγμή που ο θήτης είναι εκεί έξω. Και όχι απλά είναι εκεί έξω. Δεν του έχουν γυρίσει την πλάτη δική του οι φίλοι του. Και προφανώς δεν λέω κάποιος να κάνει ένα λάθος και να του γυρίσουμε την πλάτη, αλλά πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει κατά κάποιο τρόπο ότι έκανε λάθος για να σταματήσει αυτό. Και έχω ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα που πάλι εξεπλάγει αυτό πως αντέδρασε η Ισπανία και σκέφτηκα αυτόματα για όλα αυτά τα περιστατικά που σας αναφέρω πως αντιδρούσε η δικιά μας κοινωνία, η δική μας διάσημη, η δική μας άντρες γυναίκες. Γιατί κάτι που επίσης συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι η μία μειοψηφία που ενδιαφέρεται για το φεμινισμό και θέματα κακοποίησης είναι παραπάνω γυναίκες σε αυτό τον κύκλο. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ο φεμινισμός είναι κάτι που αφορά και τα δύο φύλλα και τα επηρεάζει εξίσου. Αλλά πάρα πολλές φορές και σε διάφορα παραδείγματα που έχω δει, άμα γραφτεί κάτι για φεμινισμό, τα μόνα likes θα είναι γυναίκες. Και θα είναι και λίγα, γιατί δεν είναι κάτι popular. Και θα σας μιλήσω για το περιστατικό που ανέφερα πριν λίγο, που θυμίζει κάτι από Me Too, και είναι κάτι που λέμε αντίδραση, μια μαζική αντίδραση που δυστυχώς δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Βγήκαν διάφορα άτομα από το Instagram, που ξέρετε ότι το Instagram παίζει πάρα πολύ, παίζουν πάρα πολύ και φωτογράφοι και όλα αυτά, και άρχισαν μία-μία διάφορες κοπέλες, διάφορες μικρού βεληνικού, α το πούμε, influencers, να μιλάνε για διάφορους φωτογράφους και αυτοί οι influencers του χώρου που τις είχαν κακοποιήσει. Ήταν τρομακτικό, δηλαδή. Βλέπεις εσύ τον τύπο στο Instagram που, ό,τι ωραίο προφίλ και βγάζει τόσες φωτογραφίες από μοντέλα και γνωστές σου, και αυτός ο συγκεκριμένος είχε κακοποιήσει πάρα πολλές από αυτές. Πουλούσε το χόμπι του για να βρεθεί κοντά με διάφορες κοπέλες και ότι τα είχα κάνει φωτογραφίες με γυμνό κτλ. Το όνομα της τέχνης, αλλά προσπαθούσε να κάνει πράγματα μαζί τους. Υπάρχουν κάποιοι που θα σκεφτούν πως άμα δεν ήθελε κάτι τέτοιο, γιατί πόζαρε μπροστά του γυμνή, ή να μην έκανε καν προκλητικές φωτογραφίες ή κάτι τέτοιο. Λάθος η προσέγγισή σου, αν το σκέφτηκες αυτό. Και μετά άρχισε να βγαίνει μια λίστα από άλλους και άλλους φωτογράφους και άλλους διασήμους. Ανέβηκαν ακόμα και screenshots από έναν δημοσιογράφο που έλεγε σε μια κοπέλα 15 χρονών ότι τι κρίμα που είσαι ανήλικη και πώς φλέρταρε μαζί της και όλα αυτά. Και ξαφνικά δημιουργήθηκε μια λίστα από άτομα του καλλιτεχνικού χώρου που συνήθως δεν στοχοποιούνται τόσο γιατί άμορφη είναι τόσο καλή και κοίτα τι ωραία αυτό που κάνουν. Δημιουργούν, είναι σχεδιαστές μόδας, είναι φωτογράφοι, είναι δημοσιογράφοι. Και απλά δημιουργήθηκε μία λίστα με αυτά τα άτομα. Μίλησαν πάρα πολλές κοπέλες και για γνωστούς ράπερ και για γνωστά άτομα του καλλιτεχνικού χώρου, όπως είπα. Και είπαν ο καθένας την ιστορία του, είπαν ο καθένας την καταγγελία του, πώς ένιωσαν, τι συνέβη και όλα αυτά. Και μου άρεσε που πάλι υπήρξε η αντίδραση, πάλι υπήρξαν πορείες, πάλι υπήρξαν influencers που μίλησαν γι' αυτό και διέδωσαν το μήνυμα και τη στάση τους στους ακολούθους τους. Και είναι κάτι που πρέπει να γίνεται και εδώ, θεωρώ. Και δυστυχώς δεν γίνεται. Αυτό που θέλω να πω δεν είναι να είστε υπερβολικά προσεκτικοί και να μην εμπιστεύεστε κανέναν και να μην κάνετε αυτά που σας αρέσουν και να θεωρείτε ταμπού το οτιδήποτε έχει να κάνει με τη τέχνη γιατί είναι επικίνδυνος χώρος. Άμα το πάμε έτσι, και εγώ δεν βγαίνω έξω για να μην πατήσει αυτοκίνητο. Δεν είναι αυτή η λύση. Αλλά θέλω να υπογραμμίσω κάνοντας αυτό το βίντεο ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση και σας έδειξα σε κάποια περιστατικά που ανέφερα την αντίδραση των ανθρώπων σε μια άλλη κοινωνία και απλά σκεφτείτε την αντίδραση που θα υπήρχε στη δική μας κοινωνία μηδενική. Το λέω εμπειρικά έχοντας στο μυαλό μου την ημέρα της γυναίκας, τι έγινε εκείνη τη μέρα που. Και συγκεκριμένα για την ημέρα της γυναίκας που δεν ακούστηκε ούτε κιχ για τα δικαιώματα των γυναικών. Και ήταν μια εταιρεία, νομίζω ήταν η Vodafone, η Gucci, δεν θυμάμαι, αν θυμάται κάποιος να μου το πει. Που είχε πει χρόνια πολλά και στην επίσημη μέρα του όχι δεν έχω τίποτα και γκρίνιας, κάτι τέτοιο. Και λέω σοβαρά τώρα, δεν φτάνει που δεν γίνεται αναφορά στο λόγο που υπάρχει αυτή η μέρα. Το αντίθετο, ακόμα και την ημέρα που υποτίθεται την αφιέρωσαν στις γυναίκες, υπάρχουν σεξιστικά αστεία και είναι αποδεκτό αυτό και χαχα. Ή επίσης τις περιπτώσεις από γυναίκες που έχουν βιαστεί και μετά ο βιαστής αφήθηκε ελεύθερος και πραγματικά δεν φαντάζεστε πόσο δυνηρό παίζει να είναι αυτό. Να φτάσεις στο να κάνεις καταγγελία, γιατί οι περισσότεροι βιασμοί δεν έχουν καταγγελθεί. Και οι περισσότεροι βιασμοί γίνονται όχι από τον άγνωστο που σταματάει στον δρόμο. Γίνονται από το αγόρι σου, από γνωστού σου, από φίλου σου. Και όλοι το βουλώνουμε. Ειδικά από τα μέλη της οικογένειας, αν ξέρατε
πόσα μέλη της οικογένειας έχουν βιάσει κοντινά τους μέλη. Και κανείς δεν λέει τίποτα. Και το θύμα απλά παραμερίζεται και νιώθει ότι αυτό προκάλεσε. Απλά σκεφτείτε πόσο αντιδράτε και πόσο θα έπρεπε να αντιδράσετε. Γιατί καλά και τα βίντεο που κράζουμε την Ελλάδα και λέμε ότι η Ελλάδα κάνει αυτό, κάνει το άλλο, έχουμε συγχαθεί όλοι, αλλά η Ελλάδα είμαστε εμείς και αν το κάθε άτομο δεν κάνει κάτι για να αντιδράσει, για να αποκτήσει πιστεύω και να τα δείξει και να παλέψει για αυτά, δεν υπάρχει νόημα στην ουσία. Δεν ζεις απλά για να είσαι ένα άκυρο άτομο που δεν επηρεάζεται από τίποτα. Επηρεάζεις τους γύρω σου, επηρεάζεις και εσύ από τους γύρω σου και καλό είναι να επηρεάζεις σωστά και όχι τόσο αρνητικά. Καλό είναι να έχεις κάποια στάση θετική κατά προτίμηση και καλό είναι να παλεύεις αυτή σου τη στάση χωρίς βία, γιατί δεν υπάρχει νόημα. Είναι λίγη τροφή για σκέψη και σήμερα ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια.